Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η απάντηση που εκτοξεύτηκε από την πλευρά τη Δημοτική Αρχή και την παράταξη Πόλη και Ζωή για τι κατηγορίε που εκτόξευσε η αξιωματική αντιπολίτευση και η Νέα Εποχή η Νέα Δράμα. Τόνισε χαρακτηριστικά πω το Δημοτικό Μέγαρο αυτόν ακριβώ τον σκοπό έχει, γιατί είναι ένα κτίριο που ανήκει σε όλου του δραμινού. Και να θυμίσει στην άλλη πλευρά, που ξεχνά πολύ εύκολα, ότι ούτε γραφείο δικό του δεν είχαν σαν παράταξη επί τη δική του θητεία και επιπλέον οι νεοπροσληφθέντε στο Δήμο θα μπορούσαν πολύ νωρίτερα να είχαν εργαστεί, αν λόγω τη αδυναμίας και τη ανικανότητα τη προηγούμενη διοίκηση δεν γινόταν αυτή η καθυστέρηση. Θα πω το εξή. Ε, καταρχήν, ότι δεν περιμένουμε καμιά διαφορετική αντίδραση σε όσα συμβαίνουν στο Δήμο και στην πόλη μας από τη μίζων αντιπολίτευση και από τις δύο παρατάξεις οι οποίε εκπροσωπούν τη μίζων αντιπολίτευση γιατί απλά ξεχνάνε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ξεχάσαν δηλαδή ποιοι διοικούσαν τα προηγούμενα 20 χρόνια, πώς διοικούσαν το Δήμο και τι ε, πράτανε. Και το λέω αυτό γιατί. Καταρχήν η, ο Δήμαρχος κάνει την ανακοίνωση εδώ στο γραφείο του όπω ακριβώ έφτιαχνε και ο προηγούμενο δήμαρχο στι παρουσιάσει. Πλην όμω, η τεράστια διαφορά που υπάρχει τη μια παράταξη με την άλλη είναι ότι οι παρατάξει, οι προηγούμενε, όπω ήμασταν εμεί στην αντιπολίτευση και ζητούσαμε διακαώ να έχουμε έναν χώρο μέσα στο Δημαρχείο, δεν είχαν χώρο ποτέ μέσα στο Δημαρχείο όπω προβλεπόταν και από τον κανονισμό. Άρα, όλοι, σαν, ως αντιπολίτευση εμείς, ψάχναμε χώρο για να πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά που έπρεπε ο Δήμος να μας είχε εξασφαλίσει με βάση, όπως σας είπα, τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου. Σήμερα, ή μάλλον από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο της Δράμας, δώσαμε χώρους σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και οι δημοτικές πλην της ε, και όλε οι δημοτικέ παρατάξει έχουν τα γραφεία του και στα γραφεία του κάνουν τι ανακοινώσει του, κάνουν τι παρουσιάσει του ή εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούν τα γραφεία του όπω αυτές θέλουν. Μέσα σε αυτό το δημαρχείο. Ο δήμαρχο είναι στο γραφείο του και αυτό το οποίο κάνει το κάνει μέσα στο γραφείο του και το δηλώνει και ευθαρθώ εδώ μπροστά σα. Δεν κάνει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η παράταξη πόλη και ζωή δεν έχει γραφείο μέσα στο Δημαρχείο. Ε, θα σας πω και θα επαναλάβω όχι εγωιστικά ούτε αλαζονικά ότι έγινε απόλυτα με προσωπική μου παρέμβαση ε, η επιτυχία, επήλθε αυτή η επιτυχία. Ε, μην ξεχνάτε ότι αλλάξαν οι Υπουργοί, η διεκδίκηση ε, αυτή ξεκίνησε από το 2011 και καταλήξαμε ε, το δι, τέλος του 2013 να έχουμε την ε, έγκριση και την ανακοίνωση στο ΦΕΚ από τον Υπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ε, για την πρόσληψη των πέντε ε, αυτών ατόμων. Ε, και το λέω ήταν προσωπική επιτυχία γιατί, γιατί θα μπορούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τους πίνακες, τους προσωρινούς που είχε όπως είχε προσλάβει τότε 10 άτομα στην καθαριότητα να είχε προσλάβει όλο το προσωπικό με προσωρινούς πίνακες επιτραπότανε. Θα μπορούσε πριν αρχίσουν οι περιορισμοί στις προσλήψεις να είχε προσλάβει επίσης όλα τα άτομα αυτά και με τους οριστικούς πίνακες οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί ε, όσο ήταν αυτή η δημοτική αρχή. Πλην όμως η αδιαφορία τους, για να μην πω η ανικανότητα, η αδιαφορία τους γιατί ήταν αδιαφορία, ε, δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν στις προσλήψεις αυτές. Δεν επέτρεψαν σε 30 άτομα, γιατί δεν είναι 5 τα άτομα, είναι 30 συν 10 τα οποία είναι με τους προσωρινούς πίνακες και απασχολούνται στην καθαριότητα 40, στο σύνολο. Δεν επέτρεψαν λοιπόν σε αυτά τα νέα παιδιά να έχουν μια μόνιμη θέση σήμερα στο Δήμο και ο Δήμος να ωφελείται από τις υπηρεσίες τους και οι ίδιοι να έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Έχω δηλώσει ότι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη κοινωνική δράση την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ω Δημοτική Αρχή ήταν να προσλάβουμε έστω και ένα άτομο με μόνιμη απασχόληση στο Δήμο. Το κάναμε και προσλάβαμε πέντε άτομα συν ένα άτομο το οποίο θα προσληφθεί ως δεύτερος νομικός σύμβουλος στο Δήμο όταν θα προκηρυχθεί η θέση. Λοιπόν, ήδη είμαστε σε πολύ καλό σημείο για τους υπόλοιπους πέντε τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ για να προσληφθούν και αυτοί στο Δήμο με βάση τον οριστικό πίνακα. Οι υπόλοιποι που είναι στον οριστικό πίνακα και είναι ΔΕ και ΙΕ, ΕΕ, λόγω της αδιαφορίας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, λόγω του ότι δεν υπήρξε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσωπικό ή μη για να προσληφθούν τα άτομα αυτά, θα παραμείνουν μέχρι τέλος του 2016, όπως προβλέπεται από τον νόμο για τις προσλήψεις ΙΕ ΕΕ και ΔΕ. ΕΕ. Γιατί αν δεν το γνωρίζουν, με υπετιότητά τους μείνανε οι άνθρωποι αυτοί ε, απ' έξω και δεν έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα στο Δήμο. Εγώ δήλωσα ότι είμαι κοντά τους, θα είμαι κοντά τους και θα προσπαθώ, θα προσπαθήσω μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να πετύχουμε ε, την πρόσληψη όλων αυτών των ατόμων στο Δήμο και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάτε, η δέσμευση που έχουμε αποσπάσει από τον Υπουργό είναι ότι και οι ειδικότητε τις οποίες δεν έχει ο Δήμος δράμας σήμερα θα μας επιτραπεί να τις καλύψουμε με προκήρυξη διαγωνισμού στη συνέχεια.